Θέμα με τις κάμερες τώρα, κύριε Ευριπίδου, δεν ξέρω αν έχουν βοηθήσει, γιατί στόχος δεν είναι η επιβολή εξωδιοίκων, να πληρώνουμε δηλαδή πρόστιμα, αλλά να υπάρξει μια καλύτερη, αν θέλετε, οδική συνείδηση. Δεν ξέρω αν έχουν βοηθήσει αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή αυτών των εξωδιοίκων. Έχει επιληθεί, είναι πρόβλημα δηλαδή της διαχειρίστριας εταιρείας. Πού έγκυται το πρόβλημα? Ναι, είναι διάφορα τα προβλήματα. Όπως είναι γνωστόν, έχουν γίνει και σχετικές συσκέψεις, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και τα σχετικά χρονικά περιθώρια, ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα να επιληθούν. Το θέμα παρακολουθείται από την αναθέτουσαν αρχή και εμάς φυσικά ως αστυνομία που χρησιμοποιούμε το σύστημα. Οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν, ζητούμε να επιληθούν. Προσπαθούμε να επιληθούν οδος ώστε να γίνεται άμεση αυτή η αποστολή μέχρι να αποσταλεί όλος ο αριθμός αυτών που έχουν συσσωρευτεί. Σίγουρα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Υπάρχει δια νόμου κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή να έχω κάνει την παράβαση σήμερα και να μου έρθει μετά από 5 μήνες, μπορώ να το αμφισβητήσω ή δεν έχει θέμα νομικό η καθυστέρηση? Δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης και όποτε θα παραδοθεί, από τότε αρχίζει η περίοδος αποπληρωμής. Άρα από αυτήν την πλευρά δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως το άλλο, αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα... Κύριε Ευριπίδου, που το έχω δει και σε φωτογραφίες, να καλείται να πληρώσει πρόστιμο ένας οδηγός, επειδή το όχημά του, για παράδειγμα, πέρασε την γραμμή, την άσπρη, και η φωτογραφία να δείχνει ότι είναι πίσω από αυτή την γραμμή. Αυτά πώς τα επιλύουμε, που απευθύνονται? Είναι καλό να το επεξηγήσουμε αυτό. Ναι. Το σύστημα από πλευράς καταγγελίας είναι ρυθμισμένο με τέτοιον τρόπο που να μπορεί να ξεχωρίζει αν είναι ταχύτητα, αν είναι η παράβαση της γραμμής ή αν είναι κόκκινο. Και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση του συστήματος. Υπάρχουν τεχνικοί οι οποίοι, αν χρειαστεί να μαρτυρήσουν, θα πάνε στο δικαστήριο και θα μαρτυρήσουν και θα εξηγήσουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται, θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικές. Δείχνουν το όχημα, αν είναι κόκκινο πριν τη γραμμή, ότι πριν τη γραμμή είναι κόκκινο φανάρι. Και το δείχνουν και μετά. Τώρα το πότε το δείχνουν, σε πόση απόσταση, αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση που και πόσο μπροστά έχει πάει το όχημα. Αν περάσει από το σημείο που θεωρείται ότι είναι κόκκινο, τότε είναι κόκκινο και γίνεται η καταγραφή αμέσως και αυτόματα. Αν έχει κάνει μόνο την παράβαση του stop, τότε η καταγραφή και η παράβαση γίνεται για το stop. Ναι, αλλά αν λάβει κάποιος μια φωτογραφία και είναι πίσω από τη γραμμή. Αυτό δεν είναι μία, είναι 5 οι φωτογραφίες και δεν παραλαμβάνει, τις βλέπει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Άρα βλέπει, είναι σημαντικό να τη δει από πίσω τη φωτογραφία, ώστε να δει ότι όντως ήταν κόκκινο πριν να πάει μπροστά στη γραμμή. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Και από τη στιγμή που περνά μπροστά από τη γραμμή, τότε υπάρχει και η παραβίαση είτε της γραμμής του R, είτε του κόκκινου. Άρα φωτογραφίζω συνεχώς και από πρόληψη, διότι κάποιος που είναι πίσω από τη γραμμή... Δεν είναι μία η φωτογραφία που λαμβάνεται, είναι 4-5 φωτογραφίες οι οποίες ξεκαθαρίζουν αν είναι μπροστά ή αν είναι πίσω. Τι άλλο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε? Λέω και τι άλλο να ξεκαθαρίσουμε, αυτό μας το έχετε επεξηγήσει. Φωτογραφίζουν αυτές και πριν και μετά, κύριε Ευριπίδη. Είναι κάποια άλλα παράπονα που έχετε ήδη ή προς την αστυνομία ή στην εταιρεία αυτή που το διαχειρίζεται το σύστημα από πολίτες που αμφισβητούν ή που θεωρούν ότι δεν ήταν σωστή, το αδίκημα δεν ήταν τέτοιο? Δηλαδή... Είναι κάποια θέματα που έχουν τυπογραφικά λάθη, που έχουν παρουσιαστεί διαφορετικά σημεία πληρωμής, για παράδειγμα δεν είναι δολάρια αντί ευρώ. Αυτόν έχει επιληθεί, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τώρα. Αυτό επειδή ήταν... Για ποιο λόγο τα δολάρια? Ένα λεπτό, πώς πρόκειψαν τα δολάρια? Επειδή το πήραν το σύστημα από... Είναι αμερικάνικη η εταιρεία, είναι οι Αμερικανοί που είναι οι προγραμματιστές και κάποια λάθη, αλλά είναι και κατά τον έλεγχο που γίνεται ότι έχουν προκύψει κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να διορθώσουμε. Άλλωστε και στο εφιστάμενο σύστημα που έχουμε με την εκδόση των εξωδικών παρουσιάζονται κατά καιρούς κάποια προβλήματα. Άρα τι άλλα έχετε εντοπίσει που πρέπει να διορθωθεί ή να επεξηγήσουμε στους πολίτες που απευθύνονται σε εσάς? Να το επεξηγήσουμε. Δυσκολεύομαι από την αλήθεια λίγο να σας ακούσω, προσπαθώ έτσι λίγο, δεν έρχεται καλά κοντά μου ο ήχος. Και υπολογίσεις ότι μου λέτε, αλλά να πω ότι μπορούν να επικοινωνούν με το 8000-8009. Είναι τηλεφωνήτρια της εταιρείας, η οποία επιλύει κάποια από τα θέματα. Εάν δεν επιληθούν με το πρώτο τηλεφώνημα, υπάρχουν, μπορεί να, θα τους δίδουν ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία να στέλνετε γραπτό στο παράπονο, ούτως ώστε να το εξετάζουμε και να απαντούμε. Απαντούμε σε όλες τις, ειδικά στα παράπονα, παρατηρήσεις και λοιπά, τις λαμβάνουμε υπόψη και τις βλέπουμε στη συνέχεια. Αλλά για τα παράπονα, αν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος που πρέπει να τον ελέγξουμε, θα τον ελέγξουμε και θα απαντήσουμε αναλόγως. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τέτοια παράπονα, θέλετε να τα κατηγοριοποιήσουμε, που εμφανίζονται σε συχνότερη... Ωραία, έχουμε να κάνουμε κάποια με παρατηρήσεις, για παράδειγμα, ότι πρέπει να διαρκεί περισσότερο ο χρόνος, δεν φαίνονται καλά οι γραμμές, κάποια πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, αλλά είναι κάποια πράγματα ουσίας, για παράδειγμα με το θέμα διαφορετικών όριων ταχύτητας. Με έχουν, ήταν το όριο ταχύτητας π.χ. 65 και με έχουν καταγγείλει από το 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι πράγμα που ελέγχεται, το βλέπουμε εμείς ως αστυνομία, αν πράγματι υπάρχει... είναι σωστός ο ισχυρισμός του οδηγού, τότε το απαντούμε αναλόγως. Μπορεί και να ακυρωθεί έναν εξωτερικό. Αν πράγματι αυτό είναι για τις κινητές περισσότερο που λέτε τώρα το πρόβλημα. Είναι, ακριβώς είναι για τις κινητές. Για τις σταθερές είναι σταθερά τα όρια ταχύτητας, συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Στις κινητές, μπορεί για παράδειγμα, όταν είχαν επισκεφτεί το σημείο που θα τοποθετούσαμε μια κάμερα να ήταν α το όριο ταχύτητας και μετά από κάποιο διάστημα για κάποιο λόγο να έχει αλλάξει. Ή να μην υπάρχει πινακίδα για παράδειγμα, γιατί κάποιο τύπησε πάνω και ούτω καθεξής. Εάν δεν υπάρχει αυτό, τότε το μελετούμε και αναλόγως απαντούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κύριε Ευρυπίδου, πέραν από το ότι έχω διαβάσει κιόλας επίσης χθες στο Φιλελεύθερο ότι έχει φορές που, για παράδειγμα, χρειάζεται κάποιος να σπεύσει γιατί μεταφέρει έναν ασθενή κλπ. Αυτά τα βλέπετε με κάποια επιοίκεια. Αν υπάρχουν οι λόγοι, δεν υπάρχει εξαίρεση. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει εξαίρεση. Η εξαίρεση υπάρχει μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης, για παραβίαση των συγκεκριμένων τροχαίων παραβάσεων. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Εάν είναι όμως κάτι το οποίο δικαιολογείται, όπως ένας αστυνομικός θα σταματούσε κάποιον και που υπερεύαινε το όριο και έβλεπε ότι ήταν δικαιολογημένος ο λόγος, υπήρχαν μια σοβαρή έκτακτη κατάσταση, τότε μπορούμε να το δούμε, όχι εμείς, θα αποστέλλεται στο Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει με τις δικές μας εισηγήσεις φυσικά. Ναι. Αλλά δεν μπορεί με το παραμικρό να γίνεται αυτή η εξαίρεση. Και επίσης να ξανατονίσουμε, παρόλο που το έχουμε αναφέρει και στην ιστοσελίδα, ότι δεν υπάρχει περίοδος επέκτασης της αποπληρωμής ούτε με δόσεις. Το εξώδικο έχει δοθεί και αυτή η παράταση, γι' αυτόν έχει δοθεί η παράταση των 30 και 45 ημερών, ούτως ώστε να δοθεί παραπάνω χρόνος. Ναι. Που είπαμε δεν ξέρουμε. Κύριε Ευρυπίδου, ότι μπορεί να μας έχει φωτογραφίσει, να το διαπιστώσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα λάβουμε το εξώδικο. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για να το πληρώσουμε είναι αφότου το παραλάβουμε. Πολύ σωστά. Κλείνοντας, πείτε μας τους αριθμούς που έχουμε μέχρι σήμερα από την μέρα λειτουργίας, αν θέλετε, και των σταθερών και των κινητών, σε αριθμούς της καταγγελίας και που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ταχύτητα. Έχει γίνει καταγραφή πέραν των 60.000. Περιπτώσεων και έχουν αποσταλεί πέραν των 15.000 εξωδίκων. Αναμένεται εντός των ημερών να φύγουν ακόμα περισσότερα, σύμφωνα με όσα μας έχει αναφέρει η εταιρεία. Προχωρά το σύστημα, θα λέω, υπάρχει η διορία αυτή. Ευελπιστούμε ότι με το τέλος της διορίας θα έχουν ξεκαθαρίσει. Αν όχι, τότε φυσικά... θα τα δει αναθέτουσα αρχή. Ναι, ήταν για το είδος, αν θέλετε, των παραβάσεων. Έχουμε περιπτώσεις που τα έχουν κάνει όλα μαζί. Δηλαδή και ταχύτητα και το κόκκινο και μιλούσαν και στο κινητό. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε ταυτόχρονα, για παράδειγμα, και παραβίαση του κόκκινου φαναριού στις σταθερές κάμερες και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας έτρεξε για να περάσει. Και μπορεί να είχαμε και περιπτώσεις που κρατούσαν κινητών, ήταν χωρίς ζώνη. Άρα το εξώδικο πάει πάνω από 500 ευρώ. Είχαμε, ναι. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, αλλά είχαμε περιπτώσεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευρυπίδη.